Συνάδελφοι, καλησπέρα. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα και περαστικά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Παρότι οι συνθήκες είναι κάπως ιδιότυπες, είσαστε μαζί μας και ευχαριστούμε για την παρουσία αυτή. Έχει ενδιαφέρον η παρουσίασή σας, δεδομένου ότι δεν είναι αυτή που θα περίμενε το κρατήριο, δεν είναι νευροακτινοβελία. Είναι όμως ένα αντικείμενο στο οποίο έχετε ασχοληθεί και το ξέρω, και είναι ένα παράδειγμα του πώς τελικά κανείς μπορεί τις ικανότητες και τις δεξιότητες να τις ασκήσει σε πολλαπλούς χώρους στην τεχνολογία. Και βέβαια είναι ένα καλό παράδειγμα και η τεχνολογία τελικά είναι μία. Το αντικείμενο λοιπόν, το σημερινό θέμα, πνευματική ανυπάρκεια του άτομου και πνευματική αντιμετώπιση, είναι όσο αφορά το πρώτο σκέλος, ως προς το πρόβλημα δηλαδή, είναι ένα πολύ συχνό, πολύ πολύ συχνό πρόβλημα. Ταλαιπωρία ανθρώπου σε άλλο και άλλο βαθμού. Μπορεί να επηρεάζει ακριβώ την καθημερινότητά του, μπορεί όμω να προκαλεί και επιπλοκέ. Είναι ένα πρόβλημα που συχνά το αντιμετωπίζουν οι νευροχειρουργοί επιτακτικά. Υπάρχουν φαίνεται όμω και άλλε λύσει και αυτέ θα μα πείτε. Ο λόγο είναι σε εσά και πάλι ευχαριστώ την παρουσία σα με δεδομένε τι δύσκολε συνθήκε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι όντως για την επιλογή του θέματος που όντως δεν είναι από τα συνηθισμένα που γνωρίζει τουλάχιστον το συγκεκριμένο τμήμα. Στην Αλεξανδρούπολη γνωρίζω ότι ασχολούμαι και με το συγκεκριμένο αντικείμενο και χαίρομαι που το θυμηθήκατε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μου δώσατε αυτό το θέμα. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να τα ξαναδώ, γιατί όντως για κάποιο διάστημα από τη μετακίνησή μου ασχολήθηκα περισσότερο με την νευροακτινολογία και επομένως όχι τόσο με αυτό, επομένως είχα μια ευκαιρία να τα ξαναδώ. Και ο δεύτερος είναι γιατί μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ξανά τη συζήτηση που την έχουμε κάνει αρκετές φορές στα συγκεκριμένα μαθήματα, για τα παιδεία στα οποία μπορούμε να εμπλακούμε από τη μία και προσπαθούν να μας πάρουν από την άλλη. Και αυτά τα λεγόμενα turf battles μεταξύ των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων. Και όπως θα φανεί από την ανάπτυξη του θέματος, είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσαμε να εμπλακούμε πολύ περισσότερο ως ειδικότητα, αλλά για λόγους που θα τους πούμε και στο τέλος και ενδεχομένως να τους συζητήσουμε, φαίνεται πως αυτό δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Να ρωτήσω καταρχήν αν βλέπετε τις διαφάνειες. Ναι. Ωραία, για να προχωρήσω. Okay, λοιπόν, το θέμα μας επομένως είναι η διάγνωση και θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας. Η φλεβική ανεπάρκεια έχει έναν πολύ εύκολο ορισμό. Παλιότερα υπήρχαν τρία διαφορετικά χρονικά οριοθέσια σε σχέση με την παλινδρόμηση του αίματος, διότι η φλεβική ανεπάρκεια τεκμηριώνεται πρακτικά από αυτό, δηλαδή μια παλινδρόμηση αίματος η οποία είναι παθολογική. Θυμίζω ότι δικαιολογείται μια ήπια παλινδρόμηση αίματος, η οποία όμως θα πρέπει να διακοπεί από την παρουσία των φλεβικών βαλβίδων. Αυτό επομένως δικαιούται να γίνεται για ένα συγκεκριμένο μικροχρονικό διάστημα. Όπως είπα παλιότερα, αυτό το χρονικό διάστημα ήταν μισό δευτερόλεπτο για το επιπολής φλεβικό δίκτυο, λίγο παραπάνω ένα δευτερόλεπτο για το ενδοβάθη και λίγο λιγότερο για το σύστημα των διατητρωσών. Αυτό τώρα έχει αλλάξει. Στις νεότερες οδηγίες, ίσως για να το κάνουμε πιο απλουστευμένο, δεν έχουν τρία, αλλά έχουν δύο οριοθέσια, πρακτικά το μισό και το ένα δευτερόλεπτο. Παλιότερα, μάλιστα, αυτά ήταν η χρονική περίοδοι οι οποίοι θέτανε ως πιθανή τη φλεβική ανεπάρκεια και για να πει κανείς ότι ήταν βέβαια, ήταν το διπλάσιο. Δηλαδή, αν είχες ένα δευτερόλεπτο στο επιπολής φλεβικό δίκτυο, τότε ήταν βέβαια η φλεβική ανεπάρκεια. Και είχαν και ένα ενδιάμεσο στάδιο. Τώρα αυτό δεν πολύ υπάρχει. Έχουν μείνει πιο απλά. Μισό δευτερόλεπτο για το ενδοβάθη σύστημα, για το επιπολή σύστημα, όπως ήταν, αλλά και για το ενδοβάθη σύστημα κάτωθεν του γόνατος, δηλαδή οι φλέβες του ενδοβάθη δικτύου κάτωθεν του γόνατος επίσης πρέπει να παλινδρομούν για μισό δευτερόλεπτο, καθώς και οι διατητρώσες. Προφανώς για να είναι ίσως και πιο εύκολο στη μνήμη και διατηρείται λίγο παραπάνω χρόνος για την κοινή μυρία, τη μυρία φλέβα και την υγνιακή φλέβα.
και ίσως και τις κεντρικότερες φλέβες, δηλαδή την έξω και την κοινή λαγόνη. Για να γίνουν τώρα όλα αυτά, επειδή το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και δεν μπορούμε να το πούμε όλα, εννοείται ότι στα guidelines που θα τα δούμε και παρακάτω, όλα αυτά λέγεται ότι καλό θα είναι να τεκμηριώνονται σε έναν υπέρηχο. Άρα πάλι μπαίνουμε σε κομμάτια δικά μας. Για να τεκμηριώσουμε παθολογική παλινδρόμηση έχουμε δύο τρόπους. Στα κεντρικότερα αγγεία, δηλαδή κοντά στη σαφηνομηρέα συμβολή, μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμασία βαλσάλου. Παρακάτω, που ενδεχομένως η δοκιμασία βαλσάλου μπορεί να μην επεκτείνεται τόσο εύκολα, δηλαδή στη μεσότητα του μυρού ή στην κνήμη, τότε εκεί κάνουμε δοκιμασίες πίεσης. Είτε με το χέρι μας, πιέζουμε δηλαδή τους μυς κοντά στη βλέβα που θέλουμε να εκτιμήσουμε, είτε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ειδικές αντλίες, ειδικά πιεστήρα, όπως είναι η ασκή της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Συνήθως όμως γίνεται με το χέρι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δοκιμασία για τη φλεβική ανεπάρκεια πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση. Επίσης τώρα σε πολύ εξελιγμένα εργαστήρια ελέγχου και υπερηχολογικά μπορεί να υπάρχουν ειδικά κρεβάτια όπως βλέπετε εδώ, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και στον πιο δύσκολο ασθενή, καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάπως σε μια όρθια θέση ή έστω καθιστή θέση, αν είναι κάποιος υπερήλικας ή κάποιος που κινείται δύσκολα, για να μπορούμε να έχουμε το φαινόμενο της βαρύτητας για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκτίμηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί παλαιότερα έβλεπα διάφορους που κάνανε εκτίμηση φλεβικής ανεπάρκειας σε ύπτια θέση, το οποίο είναι λάθος. Επομένως, για να το ανακεφαλαιώσω, τι κάνουμε. Ουσιαστικά εντοπίζουμε τη φλέβα που θέλουμε να εκτιμήσουμε, βάζουμε το spectral doppler, όλοι οι υπέρηχοι έχουν καταγραφή χρόνου, όπως βλέπετε. Συνήθως εδώ βλέπετε ότι και με το μάτι υπάρχουν ανά δευτερόλεπτο η καταγραφή. Έτσι, επομένως μπορεί κανείς εδώ να το δει και με το μάτι ότι είμαστε σε μια παλινδρόμηση κοντά στα 3 δευτερόλεπτα. Εννοείται επίσης όλοι οι υπέρηχοι έχουν και τρόπο κάνουν επίσημης καταγραφής, ακριβούς καταγραφής, η οποία μας δίνεται συνήθως ένα box αν θέλουμε να την κάνουμε αυτή την καταγραφή. Ξαναλέω, μπορεί κανείς να το δει με το μάτι. Επομένως, μπορούμε να καταγράψουμε αυτή την ανεπάρκεια. Και επομένως, αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όπως βλέπετε, το θέμα είναι πολύ εύκολο. Θα ξεννοείτε ότι αστείευομαι. Για ποιο λόγο δυσκολεύονται πολλοί συνάδελφοι και ιδίως ειδικευόμενοι να ασχοληθούν με τη φλεβική ανεπάρκεια? Είπαμε ότι είναι εύκολο σαν ορισμός, θέλουμε να καταγράψουμε μια παθολογική παλινδρόμηση. Το δύσκολο προφανώς είναι ότι θα πρέπει όλο αυτό να το κάνουμε γνωρίζοντας πολύ καλά την ανατομία, για να δούμε και να μην χάσουμε κάποια φλέβα στην οποία μπορούμε να έχουμε ανεπάρκεια. Επομένως, θα τη θυμίσω εντάχει και θα πω και την ισχύουσα νομεγκλατούρα που ισχύει, δηλαδή την ονοματολογία, γιατί πολλές φορές και σε αυτό το κομμάτι γίνονται αρκετά λάθη. Η φλεβική ανεπάρκεια συνήθως αφορά το επιπόλυτο φλεβικό σύστημα. Κατά βάση θυμίζουν σαφηνή φλέβα, αλλά αρκετές φορές, περίπου στο 10-15% και το σύστημα της ελάσσων σαφηνούς φλέβας. Υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο και εγώ το είδα και από την εμπειρία μου κάνοντας υπερήχους, αλλά και μετά το διάβασα, διότι όντως πολλές φορές μπορεί να μην εμπλέκονται οι δύο αυτές μεγάλες φλέβες. Υπάρχει όμως ένα σύστημα στο πλάγιο έξω και πάνω τμήμα του μυρού που φαίνεται να είναι κάπως ανεξάρτητο, ίσως να απολύγει σε κοιλιακές μάλλον φλέβες και ενδεχομένως από εκεί κατευθείαν στην άνω κύλη φλέβα, χωρίς να εμπλέκονται οι φλέβες του ποδιού. Επομένως και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κυρσούς ανεξάρτητους που δεν εμπλέκουν καμία από τις δύο παραπάνω φλέβες. Και εννοείται βέβαια ότι μπορεί να έχουμε ανεπάρκεια και στο εντοβάθη φλεβικό σύστημα, επίσης πιο σπάνιο όπως την έλαση σαφήνη φλέβα, και αυτό που ζορίζει αρκετούς είναι το σύστημα των διατητρωσών, δηλαδή το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων. Να τα δούμε λοιπόν και να τα θυμηθούμε. Πολλοί ενδεχομένως το ξέρουν και το εύχομαι. Όλα ξεκινάνε από το ραχείο φλεβικό τόξο, στο γκάτο πόδα, από πολλές δηλαδή μικρές φλέβες που συνήθως συγκλίνουν και στο τέλος σχηματίζουν το στέλεχος της μείζων σαφηνούς φλέβας. Αυτό, η μείζων σαφηνής φλέβα, πολλές φορές σχηματίζεται στην περιοχή του σφυρού,
αλλά σε αρκετούς ασθενείς δεν είναι τόσο σαφές αυτό το στέλεχος, γιατί στην κοινή πραγματικά υπάρχουν αρκετές παραλλαγές και πολλές φορές πολλά μικρότερα συστήματα συγκλίνουν και σχηματίζουν τη σαφήνη βλέβα κεντρικότερα στη μεσότητα ή και στην περιοχή της άρθρωσης του γόνατος. Από εκεί και πέρα πιο σταθερό είναι συνήθως το ημίζων σαφηνής βλέβα σε αυτή την περιοχή, δηλαδή μέχρι και κάτωθεν του γόνατος, που συνήθως έχουμε την τυπική σαφηνή βλέβα, η οποία βρίσκεται συνήθως μέσα στη θήκη της. Η θήκη της αποτελείται από τη μυϊκή απονεύρωση κάτω και από την επιπολής περιτονία επάνω. Όλα αυτά μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον υπέρχο, όπως είδαμε στην προηγούμενη εικόνα, να αναγνωρίσουμε δηλαδή τη θήκη της σαφηνούς και μέσα την σαφηνή φλέβα. Τώρα υπάρχουν διάφορες άλλες φλέβες και αρκετές παραλλαγές στο φλεβικό σύστημα που μας μπερδεύουν. Πώς θα τις ονοματίσουμε? Πρόσθεια και οπίσθια επικουρικής σαφηνής. Είναι φλέβες παράλληλες, όλες αυτές θα μπορούσαμε να τις πούμε διπλές σαφηνής φλέβες, όμως ποια θα πούμε κύρια σαφηνή και ποια επικουρική σαφηνή? Συνήθως η κύρια σαφηνής έχει την πιο σταθερή μεγάλη πορεία, ενώ οι επικουρικές φλέβες έχουν κοντύτερη, πιο μικρή πορεία και αν βρίσκονται μπροστά από το κύριο στέλεχος αλλά εντός της θήκης, τότε θα την πούμε πρόσθετη επικουρική, αν είναι ο πισθίος της κύριας, ο πίστη επικουρική. Αν όμως βγαίνει εκτός της θήκης και είναι στο υποδόριο λίπος ουσιαστικά σε διάφορες θέσεις, τότε θα την ονοματίσουμε επιπολής επικουρική μείζων σαφηνή φλέβα και το χαρακτηριστικό της είναι εκτός της θήκης. Η οπίσθη επικουρική σαφηνής φλέβα στην κνήμη πολλές φορές συνεχίζεται ως έναν ανεξάρτητο και αρκετά σταθερό στέλεχος, η οποία έχει ονομαστεί και φλέβα ή τόξο του Λεωνάρντο. Το Λεωνάρντο προέρχεται από τον γνωστό μας Λεωνάρντο Νταβίντσι και ονοματίστηκε έτσι διότι ο συγκεκριμένος είχε σε ανατομικές εικόνες που ζωγράφιζε, το είχε καταγράψει αυτό το τόξο, το οποίο όπως είπαμε είναι αρκετά σταθερό. Όπως θα δείτε και στη συνέχεια, εμπλέκεται και περισσότερο, έχει τις περισσότερες διατητρώσεις φλέβες μεταξύ των το βάθη δικτύου. Τώρα, όταν υπάρχουν επίσης δύο σταθερές φλέβες, αρκετά σταθερές, που καταλήγουν κοντά στη σαφηνομηρία συμβολή, αλλά δεν πορεύονται παράλληλα με τη σαφηνή φλέβα. Αυτές ονομάζονται περισπόμενες και είναι η πρόσθια περισπόμενη, που όπως λέει και η λέξη πορεύεται προστίως και συνέχεια βγαίνει στο έξω μέρος του μυρού και πολλές φορές αναστομώνεται και με το πλάγιο έξω σύστημα φλεβικό που είπαμε πριν, και η οπίσθια επερισπόμενη, η οποία αντίθετα κινείται προς τα πίσω και στη συνέχεια στην έσω επιφάνεια, στην οπίσθια επιφάνεια του μυρού και πολλές φορές καταλήγει και αναστομώνεται μάλιστα και με κλάδους της, μπορεί να φτάσει και μέχρι την ελάσσονα σαφηνή ή να βγει προς την έξω πλευρά του μυρού. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο και γι' αυτό έχουμε τον ηχοβολέα και παρακολουθούμε συνήθως αυτές τις φλέβες πώς πορεύονται. Τώρα, το σύστημα της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας, αυτή, όπως γνωρίζουμε, σχηματίζεται, ξεκινάει από την οπίση επιφάνεια της κνήμης, καταλήγει σαφηνογενειακή συμβολή, αλλά όπως θα δείτε, δεν είναι και τόσο τυπική αυτή, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις δεν έχει τυπική συμβολή και η φλέβα συνεχίζει προς τα πάνω. Αν αυτή η επέκταση φτάσει μέχρι αρκετά ψηλά και συνήθως αναστομώνεται με κλάδους ή και με την ίδια μείζων σαφηνή φλέβα, τότε την ονομάζουμε κρανιακή επέκταση της ελάσσονος σαφηνούς ή η φλέβα του Τζιακομίνη, η οποία επίσης είναι πολύ γνωστή φλέβα και αρκετά συχνή όπως είδαμε. Επίσης μπορεί να υπάρχει επικουρική ελάσσος σαφηνής. Συνήθως εδώ δεν έχουμε διπλές φλέβες, είναι πιο σπάνιο. Είναι εκτός της θήκης και γι' αυτό και την ονομάζουμε επιπολής και όχι πρόσθετη ή οπίσθη επικουρική. Το ενδοβάθη φλεβικό σύστημα είναι πιο εύκολο, όπως είναι οι αρτηρίες, αντίστοιχα είναι και οι φλέβες. Το μόνο που θα τονίσω και φαίνεται πως οι υπέρυχοι καινούργοι είναι αρκετά ενημερωμένοι και συμμορφώθηκαν εγκαίρως και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον επιπολής μοιραία φλέβα. Είναι αρκετά σημαντικό λάθος να συνεχίσει κανείς να το χρησιμοποιεί τον όρο. Κόπηκε προφανώς για να διευκολύνει συναδέλφους
άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτή την ανατομία και μπερδεύαν τη φλέβα και νομίζαν ότι είναι επιπολής δίκτυο. Επομένως, κόπηκε η λέξη superficial, ακριβώς γι' αυτό. Το λόγο γιατί η παθολογία των δύο φλεβικών συστημάτων γνωρίζουμε ότι έχει σημαντικές διαφορές. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Είπαμε μόνο ότι εδώ, σε αυτές τις φλέβες, πλην της ενδοβάθμιας, πλην της ενδοβάθμιας, να τονίσω, ο χρόνος παλινδρόμησης είναι διπλάσιος, είναι στο ένα δευτερόλεπτο. Η ενδοβάθμια ρειαία φλέβα μαζί με τις φλέβες της κνήμης, που ξαναλέω επίσης είναι όμοιες και συνήθως είναι διπλές, συνοδεύουν τις αντίστοιχες αρτηρίες και έχουν τα ίδια ονόματα. Εδώ θέλει μόνο μία προσοχή. Πολλοί επίσης μπερδεύουν τις γαστροκνήμιες φλέβες, που πρέπει κανείς να το δει, με την ελάσσονα σαφηνή, η οποία όμως έχει αρκετά πιο χαρακτηριστική πορεία, βρίσκεται αρκετά πιο επιπολής, ενώ αντίθετα αυτές οι φλέβες, οι γαστροκνήμιες, χαρακτηρίζονται ακριβώς διότι βρίσκονται ενδομυϊκά και καταλήγουν βέβαια και αυτές συνήθως στην υγνιακή φλέβα και γι' αυτό και μας μπερδεύουν. Επομένως νομίζω ότι μας έμεινε το σύστημα των διατητρωσών. Μια λεπτομέρεια μόνο σε όσα είπα πριν, μια και λέμε για ονοματολογία. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια η ελάσσονα σαφηνής φλέβα, επειδή το γράφουμε στους υπερήχους, έχει τεκμηριωθεί, έχει καθιερωθεί ότι λέγεται SSV, small δηλαδή σαφηνής vein, και όχι lesser, LSV, όπως ίσως τη γράφαν παλιότερα, και ελπίζω να μην συνεχίζουμε να τη γράφουμε έτσι. Τώρα, το σύστημα των διατητρώσεων είναι αρκετές. Μπορεί να βρούμε διατητρώσεις σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχουν όμως ορισμένες που είναι σε πιο τυπικές θέσεις και γι' αυτό και τις δόθηκαν ονομασίες. Οι πιο γνωστές είναι η κόκετ και αυτές που είναι γύρω από το γόνατο, η ντότ και η μπόιτ. Επίσης αρκετά συχνές, αλλά όχι τόσο, είναι στον πόρο των προσαγωγών η χάντερ και όπως είπαμε και παρακάτω μπορεί να βρει κανείς διατητρώσεις. Για να το δούμε σχηματικά που μας μένει και περισσότερο, οι τρεις κόκετ με το μικρότερο νούμερο να είναι κοντά στο σφυρό 1, 2, 3, είναι αυτές που σχετίζονται, όπως είπαμε, κυρίως με το φλέβα, με το τόξο του Λεωνάρντο και συνήθως είναι μικρές φλεβίτσες οι οποίες διατρυπούν την περιτονία και αναστομώνονται με τα κνημιά εντοβάθη φλεβικά στελέχη. Και οι δύο επίσης που τις βλέπουμε πολύ συχνά και μας μπερδεύουν είναι η DOT. Έχω έναν προσωπικό μνημοτεχνικό κανόνα που μπορεί να το βρείτε και χαζό, αλλά εμένα με εξυπηρετεί. Θυμάμαι ότι δεν πάνε αλφαβητικά, δηλαδή ενώ θα περίμενε κανείς πάνω από το γόνατο να συναντήσει πρώτα το B, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Άρα η επάνω από το γόνατο είναι η DOT και η κάτω από το γόνατο είναι η BOY. Τώρα, εσείς μπορείτε να τα θυμάστε και καλύτερα ή να έχετε άλλον μνημοτεχνικό κανόνα πιο καλό από το δικό μου. Αυτές λοιπόν οι διατητρώσεις, αυτές οφείλουν να πηγαίνουν το αίμα μόνο από το επιπολής στο ενδοβάθη δίκτυο. Επομένως, μια αντίθετη καταγραφή, όπως είπαμε, μεγαλύτερη του μισού δευτερολέπτου, μας δίνει επίσης στοιχεία ανεπάρκειας της διατητρώσεις που πρέπει και να την καταγράψουμε. Επομένως, για το δικό μας κομμάτι, το διαγνωστικό, είναι αυτά. Δεν έχει καμιά άλλη διαφορά, ούτε κάτι άλλο στην τεχνική. Πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι φλέβες και ξεκινώντας από τα σταθερά ανατομικά στοιχεία, να τις παρακολουθήσουμε και να δούμε πού πορεύονται και να κάνουμε και την χρονική καταγραφή της παλινδρόμησης με τις δοκιμασίες. Και αυτό είναι όλη η εξέταση της φλεβικής ανεπάρκειας. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τη θεραπεία τώρα και να πούμε και το κομμάτι αυτό που αρχίζει πλέον και μας περνάει στο κλινικό κομμάτι, αυτό που έχουμε την μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε πριν πάει κανείς να κάνει τη θεραπεία να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα για την κλινική συμπτωματολογία, καταρχάς για να θέσει τις ενδείξεις, γιατί ο ρόλος μας, αν θέλουμε να λεγόμαστε κλινικοί, δεν είναι μόνο να ξέρουμε τεχνικά να κάνουμε κάτι, ούτε θα πρέπει να μας υποδεικνύουν, ξέρετε κάτι, αφού ξέρετε να κάνετε την ανεπάρκεια, κάντε την. Αυτό πρέπει να το κάνετε, αυτό δεν πρέπει να το κάνετε. Πρέπει εμείς να ξέρουμε ποιο πρέπει να κάνουμε και ποιο δεν πρέπει να κάνουμε. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει κανείς να γνωρίζει μερικά βασικά πραγματάκια. Όπως είπα, χάρηκα γιατί διαπίστωσα ψάχνοντας ότι πολλά
από τα guidelines έχουν ανανεωθεί πάρα πολύ πρόσφατα. Δηλαδή βλέπετε ότι τα ευρωπαϊκά guidelines είναι το 2022, τα αμερικάνικα είχαν μια έκδοση του 2022 part 1 και έχουν και το 2023 part 2 που λένε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, αλλά έχουν κάποια συμπληρώματα. Αυτό πάντως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η συμπτωματολογία της φλεβικής ανεπάρκειας προέρχεται κυρίως από την φλεβική υπέρταση και θεραπεία για αυτό το πράγμα έχει ένδειξη μόνο αν κάποιος είναι συμπτωματικός. Τι συμπτώματα θα έχει, διάφορα. Απλά εμείς πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι τα συμπτώματά του σχετίζονται με τη φλεβική ανεπάρκεια που θα έχουμε καταγράψει διαγνωστικά στον υπέρηχο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Άλγος στο πόδι, κόπωση και βάρος, ιδίως που επιδεινώνεται στη διάρκεια της μέρας. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε κνησμό, αίσθημα κάψου, κράμπες, νυχτερινά ή σύνδρομο ανήσυχων άκρων. Όλα αυτά μπορεί να βελτιωθούν με την άσκηση, με την ανύψωση των άκρων ή με την εφαρμογή ελαστικών καλσών ή να επιδεινώνονται σε ζεστό περιβάλλον ή στην όρθια ή καθιστή θέση. Και για τις γυναίκες είναι μινορυσία. Και βέβαια αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Επειδή πολλά από αυτά τα συμπτώματα, ξαναλέω, μπορεί να σχετίζονται με άλλες παθολογίες, πριν προχωρήσουμε στη θεραπεία, εμείς πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι όντως απότοκο της φλεβικής υπέρτασης. Σε βαρύτερες περιπτώσεις αρχίζουν οι δερματικές εκδηλώσεις. Καταρχάς, η ορατή κυρσή. Αυτό μπορεί να είναι και αισθητικό αποτέλεσμα, ιδίως για κάποιους, τέλος πάντων, νεότερους, ιδίως ασθενείς. Αλλά συνήθως όταν έχουμε ορατούς κυρσούς έχουμε και τα υπόλοιπα ή κάποια από τα υπόλοιπα συμπτώματα που αρχίζουν και θέτουν την ένδειξη. Μπορεί επομένως να έχουμε είδημα, δυσχρωμίες, εκζεματικές δερματίτιδες, φλεβικές εκστάσεις και σε πιο βαριές περιπτώσεις οχρία τροφία ή λιποδερματοσκλήριση. Έχει εδώ κάποιες εικόνες, τα έλκυτα φλεβικά που είναι τυπικά και σε διαφορετικές θέσεις από τα αρτηριακά και όλη αυτή την δερματική δυστροφία και δυσχρωμία που βλέπουμε, η οποία, όπως είπαμε, είναι απότοκα της φλεβικής υπέρτασης. Αυτό θα το περάσω γρήγορα, γιατί έχουμε να πούμε και αρκετά ακόμα. Για όσους θα το ξαναδούνε το βίντεο, μια και καταγράφεται, μπορούν να κάνουν ένα stop και να το διαβάσουν. Ας μείνουμε στις εικόνες. Ξαναλέω, σημαντικό είναι περισσότερο βλέποντας έναν ασθενή και εφόσον θα μας απευθυνθεί για να το θεραπεύσουμε, να δούμε αυτές τις εικόνες και να καταλάβουμε ότι αυτά είναι φλεβικά απότοκα, όπως η λευκή ατροφία ή η λιποδερματοκλήρηση, που είναι αυτή η καφεοειδής απόχρωση, αλλά και το είδημα κεντρικότερα της γαστροκνημίας. Λέγεται μάλιστα ότι μοιάζει με ανεστραμμένο μπουκάλι σαμπάνια στο πόδι ή δερματίτιδα εκστάσεως. Για όλα αυτά και για να μας διευκολύνουν έχουν βγει διάφορες κλινικές ταξινομήσεις. Η πιο γνωστή είναι η ΣΕΑΠ. Το ΣΕΑΠ θα το αναλύσουμε παρακάτω. Είναι Clinical Etiology, Anatomy και Pathophysiology, Pathobiology, για να το πούμε πιο σωστά. Και αυτά έχουν ανανεωθεί και έχουν γίνει update πολύ τώρα πρόσφατα. Δεν άλλαξαν και πολλά. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κατηγοριοποίηση εξυπηρετεί κυρίως τις έρευνες. Βλέπετε ότι είναι αρκετά αναλυτική. Για μας θα έλεγα ότι όμως πολλοί χρησιμοποιούν το C, το πρώτο κομμάτι. Τα υπόλοιπα δεν πολύ ασχολούνται για την καθημερινή κλινική πράξη, αλλά υπάρχουν η κατηγοριοποίηση για να καταγράφεται αν κανείς κάνει έρευνα και για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα. Όπως βλέπετε εδώ, βέβαια, αυτός ο πίνακας φαίνεται αρκετά φορτωμένος, αλλά εγώ θα σας επικεντρώσω σε αυτό το σημείο που είναι η μετάβαση από τους μη ορατούς φλεβικούς κλάδους που μπορεί να είναι παρκούν και τις μικρές ευριαγγείες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είναι αυτές που είναι κάτω από χιλιοστό και ονομάζονται ευριαγγείες ή το reticular ή δικτυωτό φλεβικό δίκτυο που είναι οι φλέβες μέχρι και 3 χιλιοστά. Αυτοί είναι οι ορισμοί. Για να πούμε έναν κυρσό πρέπει να είναι πάνω από 3 χιλιοστά. Και εδώ είναι και το όριο που, όπως θα δείτε σε λίγο και στα guidelines, είναι το όριο που πλέον σκεφτόμαστε τη θεραπεία αρκετά σοβαρά και την προτείνουμε. Το κακό με τις ενδιάμεσες βαρύτητες κλινικής είναι ότι
κακό, εντός εισαγωγικών κακό, είναι ότι είναι συμπτώματα που ενώ είναι βαρύτερη κλινική σημειολογία, εμείς οφείλουμε, όπως είπα και πριν, να τεκμηριώσουμε ότι είναι οι φλέβες το αίτιο και όχι π.χ. για το ίδιμα μια καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, έτσι. Και ούτω καθεξής. Βέβαια, σε πολύ βαρύτερες που είναι τα έλκη και οι δυσχρωμίες κτλ., τότε σίγουρα η ένδειξη της θεραπείας είναι πολύ ισχυρότερη. Θα τα περάσω λοιπόν και αυτά λίγο πιο γρήγορα. Είπαμε κλείνει το ΣΕΑΠ με την αιτιολογία και με την ανατομία. Στην αναθεώρηση αυτής της ταξινόμησης το μόνο που θα πω είναι ότι στην παλαιότερη ταξινόμηση, όπως βλέπετε, για κάποιο λόγο υπήρχαν νούμερα, οπότε μάλλον κάποιος έπρεπε να είναι συνέχεια με ένα μπλοκάκι να τα κοιτάει. Δεν ξέρω αν κάποιος από την πολλή χρήση έφτανε σε σημείο να θυμάται ποιο νούμερο είναι. Στη νεότερη προφανώς το καταλάβανε και είναι σχεδόν οι ορολογίες που χρησιμοποιούμε και στην καταγραφή που κάνουμε στους υπερήχους, στα αρχικά δηλαδή των φλεβών, και επομένως είναι πιο εύκολο κανείς να θυμάται για να εντοπίσει ανατομικά που βρίσκεται η παθολογία του. Όλα αυτά είπαμε πρέπει να καταγραφούν και να καταγράφεται και ο χρόνος παλινδρόμησης για να τεκμηριώσουμε είτε στο φλεβικό δίκτυο ή στις διατητρώσεις ότι έχουμε παλινδρόμηση περισσότερη από αυτή που δικαιούται να έχει. Και τέλος πάντων, αν κανείς φτάσει να χρησιμοποιήσει όλα, θα φτιάξει έναν αλγόριθμο, ένα τέτοιο μακρινάρι για κάθε ασθενή που θα λέει ποια είναι η κλινική βαρύτητα, ποια είναι η αιτιολογία, ποια είναι η ανατομία που βρίσκεται και ποια είναι η παθοφυσιολογία της βλάβης. Αν θέλουμε να μην επικεντρωθούμε στην έρευνα, υπάρχουν αντίστοιχες κλινικά σκορ, θα τα πω μόνο έτσι πολύ γρήγορα. Δεν άλλαξαν και πολλά και αυτά αναθεωρηθήκαν. Αυτός ο πίνακας είναι από τα παλιά, όπως θα δείτε και ο καινούριος, τα revised, σχεδόν τα ίδια είναι. Θα πω μόνο, όπως βλέπετε, για κάθε ένα από τα κλινικά σημεία υπάρχουν βαρύτητες. Τελικά αθροίζονται και ένα σκορ πάνω από 14 σημαίνει ότι έχουμε μια βαριά κλινική εικόνα. Όπως βλέπετε, το τελικό άθροισμα εδώ πέρα είναι 30, βλέπω 10 δηλαδή, αν και σε κάποια paper έτσι όπως διάβαζα είδα ότι ήταν 11 και ότι το maximum score είναι 33. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο σκορ και πάμε τώρα στο τελικό κομμάτι της ομιλίας που είναι η θεραπεία στην οποία μπορεί να εμπλακούμε και θα έπρεπε. Από όλα τα guidelines, τα οποία να σας πω ότι είναι σχετικά μεγάλα κείμενα, αλλά για όποιον ενδιαφέρει θα μπορούσε να τα δει, είναι δηλαδή της τάξης, όλα είναι πάνω από 50 σελίδες, 60, 80, κάτι τέτοια, και επομένως έχει πάρα πολλά, θα έπρεπε να μιλάμε μέχρι αύριο. Κράτησα ένα recommendation και από τα ευρωπαϊκά επάνω και από τα αμερικάνικα guidelines που λένε βασικά το ίδιο. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι από το ΣΕΑΠ στο με το που μπαίνει το 2 και αν είναι συμπτωματικό, 2 τι σημαίνει, θυμίζω, κυρσί, το ίδιο ακριβώς λέει και εδώ, ότι αν έχουμε συμπτωματικούς κυρσούς και τα δύο guidelines συνιστούν πλέον intervention, θεραπεία, αντί για αιμονή συντηρητική θεραπεία. Και τα δύο λένε το ίδιο πράγμα, recommendation 1, απλά εντάξει το level of evidence δεν είναι α, αλλά δεν έχει σημασία και το 2 είναι αρκετά ισχυρό, λένε το ίδιο πράγμα. Άρα, αν έχουμε ασθενή με κυρσούς και συμπτώματα, δικαιούμαστε να του προτείνουμε καλύτερα να προχωρήσει σε θεραπεία από το να περιμένει συντηρητικά να βάλει κάλτσες ή οτιδήποτε άλλο. Και πάμε τώρα να δούμε πού μπορεί να είναι η εμπλοκή μας. Πριν από 20 με 25 χρόνια, η μόνη θεραπεία ήταν η χειρουργική, όπως και στα περισσότερα πράγματα ήταν η εποχή που η επεμβατική ακτινολογία έκανε την εμφάνισή της. Επομένως, η χειρουργική τεχνική τι είναι, σαφηνεκτομή. Σαφηνεκτομή σημαίνει υψηλή απολύνωση και εξαίρεση με stripping. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας πόσο βάρβαρη είναι αυτή η επέμβαση, αν την έχετε παρακολουθήσει ή αν σας την έχει περιγράψει κανείς, αλλά είναι μια αρκετά βάρβαρη επέμβαση. Οι αγιοχειρουργοί μπαίνουν περίπου με τον ίδιο τρόπο, βάζουν ένα σύρμα με μια μπήλια στην άκρη και αφού το φτάσουν στη σαφηνομηρία συμβολή την οποία αποκαλύπτουν,
την απολυνώνουν, δένουν το στρίπερ, το στρογγυλάκι αυτό στη συνέχεια και από εκεί και πέρα, από την απέναντι πλευρά, από το κατώτερο τμήμα, την κάνουν στρίπ, την ξεριζώνουν δηλαδή. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε, παρότι ασθενής είναι σε γενική αναισθησία, τι συμβαίνει στο πόδι, τι φλεγμονή και τι πόνος υπάρχει μετεγχειρητικά. Ήρθε λοιπόν η επεμβατική ακτινολογία να φέρει τις νέες τεχνικές. Οι πρώτες ήταν καυτηριασμός. Δηλαδή, μπαίνουμε στη φλέβα και αντί να την ξεριζώσουμε, την καταστρέφουμε καίγοντάς με δύο κυρίως τεχνικές, ή ραδιοσυχνότητες ή με διάφορους τύπους λέιζερ που θα αναλύσουμε σε λίγο. Αργότερα έρθει και η μη θερμική κατάλυση με νεότερες ιδέες που μπορεί να προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα. Χρήση κόλλας, μηχανοχημική, πιο περιφερικά σκέτο χημική, χημική σημαίνει σκληρυντικές ουσίες, ή διαδερμικό λέιζερ, προσέξτε, όχι το ενδαγκιακό, διαδερμικό είναι το στυλάκι που γίνονται από τους δερματολόγους ή άλλες ειδικότητες και για την αποτρίχωση, έτσι. Και ένα αντίστοιχο διαδερμικό λέιζερ μπορεί σε πολύ μικρές φλέβες ευριαγγείες να είναι αποτελεσματικό. Τα λέω όλα μαζί, θα επικεντρωθούμε κυρίως σε ενδαγκιακές. Θα αναπτύξω περισσότερο τους καυτηριασμούς, τους θεωρώ είναι και οι παλιότεροι και έχουν αποδείξει και την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και στην οξία φάση και στην ελαχιστοποίηση των υποτροπών, αλλά και στην αποφυγή επιπλοκών. Μάλιστα, από τους δύο μεθόδους θερμοκαυτηριασμού, νομίζω ότι ίσως να υπερέχει και λίγο, αν διαβάζετε τα κείμενα που σας δείχνω πριν, τα guidelines, έχει και πολλές τυχιοποιημένες συγκριτικές μελέτες, στις περισσότερες φαίνεται το λέιζερ να υπερέχει, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Διότι, όπως είπαμε, είναι αποτελεσματικό και αποφεύγει και τις επιπλοκές, που είναι ουσιαστικά ενδοβάθη φλεβική θρόμβωση και επομένως ενδεχομένως και πιο συστηματικές επιπλοκές, όπως μεταφορά του θρόμβου, κεντρικά πνευμονικές ή παράδοξες επιπλοκές, να τραυματίσει νεύρα, να προκαλέσει εγκάβματα κτλ. Μια καλή θεραπεία, λοιπόν, πρέπει να συνδυάζει όλα αυτά που λέμε εδώ. Για να σχεδιάσουμε τη θεραπεία όμως, θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά την ανατομία και κατ' επέκταση την παθολογία που θα έχουμε καταγράψει από την προσωπική μας καλύτερα υπερηχογραφική εκτίμηση. Και θα δούμε παραδείγματα και στη συνέχεια. Επομένως, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά τελικά η αναπνοή μου είναι λίγο κοντή ακόμα από την ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρω μέχρι τέλους. Αναπνέω, νιώθω ότι αναπνέω λίγο πιο γρήγορα ήδη. Επομένως, μπορεί να κάνουμε μικρές διακοπές, λίγο να πάρω κάποιες ανάσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ότι έχουμε ένα κοινό τραπέζι. Όσοι περάσαν από τον αγγιογράφο το αναγνωρίζουν, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Έχει τον πεντατίν για τον καθαρισμό και την αποστήρωσή μας, τις συριγκούλες μας, τα νερά μας. Αυτό που διαφέρει είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ έχω τα δύο εξτρά υλικά που χρησιμοποιεί κανείς για το θερμοκαυτηριασμό με λέιζερ. Δηλαδή την οπτική ίνα που θα συνδεθεί με αυτό το άκρο του στο μηχάνημα του λέιζερ και το tip του που είναι η περιοχή που θα δημιουργήσει την λέιζερ, την ακτινοβολία που ουσιαστικά θα κάψει την φλέβα. Το δεξί κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα μας διευκολύνει στο να κάνουμε την περιοχική μας αναισθησία που θα περιγράψουμε σε λίγο και για ποιο λόγο χρειάζεται. Είναι σημαντικό διότι, όπως θα σας πω σε λίγο, χρειάζεται αρκετά μεγάλος όγκος αναισθητικού, επομένως το να προσπαθούμε να το κάνουμε με σύριγγες όπως κάναμε παλιότερα είναι αρκετά μπελαλίδικο και ίσως και όχι τόσο αποτελεσματικό. Ας θα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθετηριάσουμε. Προτείνονται καταρχάς για τη μείζον σαφηνή φλέβα τουλάχιστον να φτάσουμε στο επίπεδο του γόνατος. Αυξάνεται λίγο συχνότητα των υποτροπών. Καλό θα είναι να πάμε παρακάτω, όμως αυτό θα το κρίνουμε και θα το εκτιμήσουμε βλέποντας και το τι μας επιτρέπει η φλέβα να κάνουμε. Ξαναλέω σε πολλούς ασθενείς, στην κνήμη δεν είναι τόσο τυπικά τα πράγματα. Πολλές φορές η μείζον σαφηνής φλέβα κάπου εκεί τελειώνει και έχουμε αρκετούς κλάδους, επομένως δεν μπορείς να διαλέξεις καταρχήν σε ποιον από όλους να μπεις και δεύτερον πολλοί από αυτούς
έχουν και υλικοειδή πορεία και επομένως δεν μπορείς καν να καθετηριάσεις. Επομένως αυτό θα το κρίνει ο θεράπων, ξαναλέω πάλι με το τι θα έχει δει από τον υπέρηχο. Καλό θα είναι να πάμε τουλάχιστον κάτω από το γόνατο. Παρ' όλα αυτά θυμίζω ότι κάτω του γόνατος η μίσοσαφηνή σλέβα συμπορεύεται με το σαφηνές νεύρο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Το ίδιο ισχύει για την ελάζον σαφηνή φλέβα. Αυτή πορεύεται με το νεύρο, τώρα που μετάφραση δεν μου έρχεται, σούραλ. Και τα δύο είναι αισθητικά νεύρα πάντως. Τώρα, το αν θα καταστραφούν ή αν θα επηρεαστούν αυτά τα νεύρα είναι επίσης θέμα προσέγγισης. Όταν είχα αρχίσει να ασχολούμαι με το αντικείμενο και είχα μιλήσει με έναν καρδιοχειρουργό, όταν του είπα τον προβληματισμό μου, γέλασε. Εμείς τα κόβουμε τα νεύρα, λέει, χωρίς εδώ όταν παίρνουμε σαφηνή για να κάνουμε bypass. Okay, στην αρχή βέβαια το άκουσα, σκεφτόμενος στη συνέχεια, εννοείται ότι βέβαια διαφορετική είναι η προσέγγιση σε έναν 80χρονο ο οποίος κινδυνεύει από καρδιά για το αν θα καταστραφεί το νεύρο και διαφορετική προσέγγιση σε έναν νέο ή νέα ασθενή που μπορεί να το κάνει και για αισθητικούς λόγους, στο να έχεις μια τέτοια επιπλοκή. Επομένως θέλει μια προσοχή. Εδώ είναι και σχηματικά αυτά όλα που λέμε, το σαφηνές νεύρο για την μείζον σαφηνή φλέβα και για την ελάσσον σαφηνή φλέβα, που όμως δεν έχει άλλη επιλογή, γιατί συμπορεύεται το νεύρο σε όλη την πορεία της ελάσσον σαφηνής φλέβας. Επομένως, εδώ αναγκαστικά θα έχεις αυτό το κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος, όπως θα δούμε σε λίγο όμως, φεύγει σημαντικά με την περιοχική αναισθησία που θα δείτε παρακάτω. Επομένως, εδώ εικόνες. Ξαναλέω, προσπαθούμε να κατεβούμε όσο μπορούμε περισσότερο αν έχουμε το στέλεχος. Παρακεντούμε υπό περιχωραφική καθοδήγηση και στη συνέχεια, αφού τοποθετήσουμε συνήθως ένα θικάρι, οδηγούμε την ίνα, όπως βλέπετε εδώ, μέσα από το θικάρι, η οποία μάλιστα, επειδή βγάζει και φως, συνήθως την βλέπουμε και από έξω και επομένως μπορούμε να έχουμε και μια οπτική εκτίμηση για το πού βρίσκεται το tip της ίνας, διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε να μην το πάμε στο ενδοβάθυλευτικό δίκτυο. Βέβαια εννοείται, πριν πάμε παρακάτω και για την ελάσσον σαφηνή, άλλο πόδι αυτό που βλέπετε, σε μπρούμητη θέση, από τη μεσότητα της κνήμης, πιο κοντή βέβαια η πορεία, αλλά και πάλι η ίδια είναι η διαδικασία. Πάλι βλέπουμε το tip. Ιδίως για την ελάσσον σαφηνή, τη μείζον συγγνώμη σαφηνή που είναι και συχνότερα, ξαναλέω, εκτός από την οπτική μας αίσθηση, θα πρέπει να το δούμε και υπερηχογραφικά. Στόχος μας είναι να έχουμε μια σχετικά ασφαλή απόσταση από τη σαφηνομηρία συμβολή και να αφήσουμε αυτόν τον φλεβικό κλάδο κατά προτίμηση ανοιχτό. Ποιος φλεβικός κλάδος είναι αυτός? Είναι η επιπολής κάτω επιγάστρια φλέβα. Αυτό μας διευκολύνει, διότι αυτή η φλέβα μπορεί η απορροή της να μας εμποδίσει μια επέκταση θρόμβωσης εδώ, στην περιοχή της συμβολής, και φυσικά το πιο επικίνδυνο να επεκταθεί μια θρόμβωση και στο ενδοβάθη δίκτυο. Υπερηχογραφικά πώς φαίνεται αυτό? Όπως βλέπετε, αν κανείς πιάσει μια καλή οπτική, μπορεί να βλέπει όλα όσα τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή, την μείζον σαφηνή φλέβα με το υλικό εντός να αναγνωρίσει το tip. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καμιά φορά είναι υπερηχογενές το υλικό και σε πιο κεντρικά σημεία. Επομένως, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε το tip. Αυτό το tip, λοιπόν, να είναι σε μια αρκετά ικανή απόσταση από τη σαφηνομηρία συμβολή, κατά προτίμηση κοντά στα 2 εκατοστά, και να βλέπει αυτήν τη φλέβα, η οποία, όπως είπαμε, είναι υπερπολής κάτω επιγάστρια και είναι σημαντικό να μην εμπλέκεται στο καυτηριασμό για να μπορεί να κάνει απορροή αίματος από την κοιλιακή περιοχή μέσα στην σαφηνή φλέβα. Μέχρι εδώ φαντάζομαι ότι όλοι θα πείτε, γιατί δεν το κάνουμε τόσο καιρό? Πολύ απλή διαδικασία. Παρακεντούμε τόσο καιρό, τι είναι να βάλουμε ένα αυτό και να αρχίσουμε να καίμε. Νομίζω ότι αυτό που ίσως κάνει λίγο πιο τρίκη τη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ο ξένος όρος είναι tumescent. Επομένως, πώς θα το μεταφράσουμε? Εγώ το μεταφράζω ελεύθερα περιφλεβική περιοχική αναισθησία,
να την πούμε ογκόμορφη, που είναι πιο κοντά στο tumescent, το αγγλικό. Όπως και να έχει, αυτή η αναισθησία, θα την περιγράψουμε τώρα, είναι μία περιφλεμμική, όπως είπαμε, τοποθέτηση ενός υγρού με διάφορα υλικά. Τι υγρό πρέπει να είναι αυτό? Είναι υγρό, ορός δηλαδή, φυσιολογικός ορός συνήθως. Από ένα σημείο και πέρα τέθηκε το θέμα μήπως καλό θα ήταν να είναι και κρύο, και όντως, γιατί να μην είναι κρύο και να είναι θερμοκρασία δωματίου? Αν είναι στη συντήρηση και είναι 4 βαθμοί Κελσίου, ακόμα καλύτερα. Δεν χρειάζεται κατάψυξη να είναι στα μείον. Δεν παγώνει και στην κατάψυξη, αλλά και η συντήρηση είναι αρκετή. Μέσα εκεί θα βάλουμε 15 με 20, συνήθως βάζουμε ml ξυλοκαίνης και αδρεναλίνη. Όλα αυτά νομίζω ότι η λογική μας εξηγεί για ποιο λόγο τα βάζουμε. Ξυλοκαίνη αναλγητικό, η αδρεναλίνη αγκιοσυσπαστικό και παρατείνει τη δράση της αναισθησίας. Αυτό που βάζουμε ερωτηματικά είναι, γιατί το είδα στη βιβλιογραφία, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί δεν μπόρεσα να βρω πουθενά και μια πιστική εξήγηση τι ακριβώς κάνουν και για ποιο λόγο πρέπει να μπαίνουν. Να πω και την αλήθεια από την εμπειρία μου, μάλλον δεν χρειάζονται. Ο συνδυασμός, δηλαδή ο πρώτος, κάνει εξαιρετικά την δουλειά που θέλουμε. Δηλαδή τι? Αναλγησία. Απορροφά τη θερμότητα. Και αν είναι κρύο το νερό, ακόμα καλύτερα. Συμπιέζει τη φλέβα, κάνοντας την σπασμό και φέρνοντας την σε επαφή με το ηλεκτρόδιο. Πολύ σημαντικό. Κυρίως για τις υποτροπές. Διότι θέλουμε να κάψουμε τη φλέβα και όχι να δημιουργήσουμε θρόμβο στο αίμα μέσα στη φλέβα, που πολλές φορές μπορεί να γίνει. Και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και βέβαια για τις επιπλοκές που λέγαμε, να απομακρύνουμε τους φυσιολογικούς ιστούς, μέσα σε αυτούς και τα νεύρα που είπα πριν. Και επομένως γι' αυτό μια καλή περιοχική αναισθησία έχει σπάνια επιπλοκές με νεύρα ή με εγκάβματα δέρματος κτλ. Τι είναι λοιπόν αυτή, αν τη δούμε οπτικά, και γιατί είναι δύσκολη? Καταρχήν πρέπει να την κάνουμε σε όλο το μήκος της φλέβας. Και πώς θα την κάνουμε, για να είμαστε ακριβείς? Με τον υπέρηχο και πάλι. Και εκεί είναι στο σημείο που ζορίζονται όσοι είναι να ζοριστούν. Αλλά θεωρώ ότι πιο πολύ ζορίζονται, και στην πράξη όντως έτσι γίνεται, γιατροί άλλων ειδικοτήτων, από όσο μπορεί να ζοριστεί ένας ακτινολόγος ο οποίος έχει μια καλή εμπειρία με τον υπέρηχο. Βλέποντας επομένως την φλέβα και στοχεύοντας τη βελόνη του από τις πλευρές της φλέβας, δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο υγρό, ιδίως αν βρίσκεται μέσα στην θήκη, η φλέβα περιορίζεται και επομένως δημιουργείται ουσιαστικά ένα σαν λουκάνικο που περιβάλλει τη φλέβα σε όλο το μήκος της, και όπως βλέπετε εδώ έρχεται η φλέβα και από την θερμοκρασία, το κρύο, αλλά και από τη συμπίεση από το υγρό, και έρχεται και ακουμπάει πάνω στο ηλεκτρόδιο. Και με αυτόν τον τρόπο ο καυτηριασμός θα είναι και αποτελεσματικός και θα έχει μακροχρόνια αποτελέσματα χωρίς υποτροπές. Τώρα για το λέιζερ. Είχαμε ξεκινήσει από συχνότητες που φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν και τόσο καλές, διότι δημιουργούσαν ακριβώς το φαινόμενο που είπα πριν, θρόμβωση δηλαδή, και τελικά μετά από 3 και 6 μήνες πολλά υποτροπιάζανε. Η αύξηση αυτή των συχνοτήτων, που τώρα τα περισσότερα βρίσκονται σε αυτό το πεδίο, απέδειξε πως αυτές οι συχνότητες είναι πιο κατάλληλες στο να καίνε το τείχωμα και επομένως έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Τώρα άκουσα βέβαια ότι έχουμε πάει και σε υψηλότερες συχνότητες, αλλά είναι υπό έρευνα, γι' αυτό και δεν τις έχω συμπεριλάβει. Έχουν εμφανιστεί στην αγορά όμως και κάτι στο 1900 κάτι, δεν θυμάμαι. Η εκπομπή επίσης ενέργησαν σημαντικά. Τα πρώτα κάνανε εκπομπή σαν κόνο. Επίσης και αυτό φάνηκε ότι ήταν προβληματικό και αύξησαν τις υποτροπές. Βγήκανε ίνες οι οποίες εκπέμπουν το λέιζερ δίκην ακτίνας, και επομένως επίσης αυτό είναι καλό γιατί στέλνει την ενέργεια πάνω στο τείχωμα. Τώρα, από εκεί πέρα λίγο τεχνικά ζητήματα. Κυρίως θέλουμε να δίνουμε περίπου 15 βάτα ανά εκατοστό, ίσως λίγο περισσότερο στη σαφηνομηρία συμβολή, γιατί από εκεί θα μας έρθει η υποτροπή, και ίσως λίγο λιγότερα στο γόνατο, διότι περνάει ίνα κοντά από τους αρθρικούς ημένες και τα λοιπά, και μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
Πριν δούμε λίγο εικόνες, ραδιοσυχνότητες, πολύ γρήγορα, επίσης είχαν δύο γενιές. Η πρώτη γενιά είχε αργή απόσυρση του καθετήρα σε χαμηλότερη θερμοκρασία, ενώ η δεύτερη γενιά μεγάλωσε θερμοκρασία και έκανε μεγαλύτερο άκρο, ώστε σε κάθε σημείο να καίγεται ένα σημαντικό κομμάτι, όπως βλέπετε εδώ 7 εκατοστά, και επομένως να γίνεται σε λιγότερα κομμάτια ο καυτηριασμός. Να πούμε και δύο γρήγορα κομμάτια για τα νεότερα που είπαμε, δηλαδή που δεν είναι η non-thermal ablation και όχι η θερμική που είναι το λέιζερ και οι ραδιοσυχνότητες. Συνήθως εδώ χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους, μηχανικός ή συνδυασμός με φάρμακα. Ο χημομηχανικός έχει αρκετά έτσι, ενθαρρυντικά αποτελέσματα, γι' αυτό τον βάζω πρώτο. Πρακτικά είναι ο συνδυασμός σκληρυντικής ουσίας, θα τις δούμε στις μικρότερες φλέβες σε λίγο, αλλά σε συνδυασμό με ένα μηχανικό, τέλος πάντων, που δίνεται από μια εταιρεία, άκρο καθετήρα, που κάνοντας μια περιστροφή δημιουργεί έναν ερεθισμό στη φλέβα και μια μηχανική καταστροφή που, συγγνώμη, με τη χρήση ενός σκληρυντικού, εδώ χρησιμοποιείται η νατρίχους τετραδικύλη, που είναι το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε φάρμακο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως και άλλο σκληρυντικό, να έχει μια πολύ καλή τεχνική επιτυχία. Ο τρόπος που λειτουργούν, ξαναλέω, είναι ο ίδιος, δηλαδή καθετηριασμός και απόσυρση πάνω στη φλέβα. Το πλεονεκτήματα όλων αυτών που θα πούμε τώρα είναι ότι δεν χρειάζονται περιοχική αναισθησία, ή τουλάχιστον έτσι λένε αυτοί που διαφημίζουν, και ελαττώνεται ο χρόνος, διότι κανείς μπορεί αυτό να το κάνει πιο γρήγορα. Το να χρησιμοποιήσει κανείς σκληρυντικά είχε, επειδή όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα με τα φάρμακα είναι ότι θέλουν έλεγχο. Πώς θα ελέγξεις δηλαδή ότι το φάρμακο δεν θα φύγει στο ενδοβάθυ φλεβικό δίκτυο? Και πράγματι, αυτή είναι ίσως η συχνότερη και η πιο επίφοβη επιπλοκή μιας σκληροθεραπείας, ιδιαίτερα σε μεγάλα αγγεία, έτσι, αν πάνε να την κάνει στη σαφήνη. Μια ιδέα λοιπόν ήταν να δημιουργηθεί ένας απλός καθετήρας με μπαλόνι, ώστε να εμποδίζουμε την παλινδρόμηση στην μυρία φλέβα και στην κοινή μυρία φλέβα, και μέσω ενδιάμεσων οπών να βγαίνει το σκληρυντικό φάρμακο. Συν το ότι όσο διατηρούμε αυξημένο τον μπαλόνι, αυξάνουμε και τη διάρκεια επαφής του φαρμάκου, η οποία θα μας καταστρέψει το ενδοθήλιο της φλέβας. Η επέκταση λοιπόν αυτού ήταν ο χύμο μηχανικός. Δηλαδή, αντί να βάλουμε μπαλόνι, υπάρχει αυτή η συσκευή, η οποία από την άκρη, το όπως βλέπετε, σε αργή κίνηση κάνει ένα σπρέι του σκληρυντικού, αλλά και το μηχανικό καταστρέφει και αυτό το ενδοθήλιο της φλέβας. Γιατί ο στόχος, είπαμε, να καταστραφεί τελικά η φλέβα και το ενδοθήλιο της. Η κόλλα τη χρησιμοποιούμε σε πολλές άλλες εφαρμογές. Όχι κακή ιδέα. Θα μπορούσε επίσης πολύ γρήγορα, δηλαδή πρακτικά απομονώνεις τη φλέβα όσο μπορείς και στη συνέχεια είτε με εξωτερική πίεση, αυτό είναι το πιο βασικό, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα φύγει από τις αυτονομίδες πολύ, κάνεις την έχυνση. Πολύ γρήγορα, χωρίς αναισθησίες κτλ. Επίσης, διάφορες συσκευές διευκόλυνσης έχουν βγει από διάφορες εταιρείες, αν δεν θέλει κανείς να το κάνει με ένα δικό του καθετήρι. Βέβαια, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βάζω λίγο γρήγορα, θα μείνω κυρίως στα μειονεκτήματα. Όπως βλέπετε, πάντα σε πολλές μελέτες είχαν βρεθεί νηματοειδείς θρόμβοι στο ενδοβάθυ φλεβικό δίκτυο, το οποίο λίγο τρομάζει, και βέβαια όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλοκές όπως μνημονικές εμβολές, αν είσαι και λίγο άτυχος και υπάρχει μια επικοινωνία καρδιακή, μέχρι και εγκεφαλικά μπορεί να δει κανείς, κίνδυνος να συγκοληθεί το υλικό όπως και σε άλλες χρήσεις της κόλλας κτλ. Ξαναλέω λοιπόν, για μένα νομίζω ότι ο θερμοκαυτηριασμός με λέιζερ, αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι ίσως η καταλληλότερη τεχνική. Αυτό το βάζω, το είχα βάλει παλιά, δεν το είδα σε καινούργιες μελέτες και δεν ξέρω αν έχει εγκαταληφθεί, αλλά μια και το είχα, το αφήνω, μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρω. Ένα σύστημα που πρακτικά θυμίζει τα δύο πρώτα, είναι θερμοκαυτηριασμός, διότι απλά αντί να χρησιμοποιήσει λέιζερ ή ραδιοσυχνότητες, χρησιμοποιεί ατμό σε ψηλές θερμοκρασίες προφανώς,
Και επομένως, είτε με περιοχική είτε με γενική αναισθησία μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Για όλες, η μεταχειρητική επεκατάσταση επίσης έχει πολύ σημασία να τη γνωρίζουμε. Συστήνουμε μια ελαστική επίδεση, συνήθως με επίδεσμο 2-3 μέρες και στη συνέχεια ελαστικό καλσόν για άλλες 3 εβδομάδες. Από την αλήθεια, εγώ τελευταία αυτό το έχω ψιλοεγκαταλείψει. Λέω κατευθείαν να υπάρχει ελαστικό καλσόν στην αίθουσα και να το φορέσει ο ασθενής υψηλής πίεσης όμως, έτσι, όχι αυτά που βλέπουμε στις κλινικές στα νοσοκομεία, που να έχει μια πίεση τουλάχιστον 30 με 40 χιλιοστά στη λύση υδραυλίου. Και οι 3 εβδομάδες, τώρα τελευταία, σαν guidelines θα δείτε και μία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το να φορέσει κανείς και την κάλτσα λίγο παραπάνω δεν είναι κάτι σπουδαίο. Πολλοί λένε επίσης, χρειάζονται αναλγητικά. Το αφήνω στην ευχέρεια του ασθενούς. Αν κανείς νομίζει ότι τα χρειάζεται για να μην υποφέρει καλώς, ελάχιστοι είναι πραγματικά που τα χρειάζονται. Και επίσης, άλλη μια μεγάλη κουβέντα, πολλοί επιμένουν, οι παρήνες χαμηλού μοριακού βάρους, ενεσούλες δηλαδή, για κάποιο λόγο από την αρχή τόλμησα να μην τις χρησιμοποιήσω και επειδή είδα ότι τελικώς δεν πολύ χρειάζονται, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, προτείνω περισσότερο στο ασθενή να είναι κινητικός και να περπατάει και συνήθως αυτό λύνει τα προβλήματα. Και βέβαια καλό είναι πάντα να επανελέγχουμε και να παρακολουθούμε τους ασθενείς μας. Η σκληροθεραπεία που θα την πούμε σε λίγο και θα κλείσω, γιατί παρότι αστειεύτηκα στην αρχή ότι το μάθημα θα ήταν μικρό, τελικά βγαίνει αρκετά μεγάλο, μπορεί να γίνει στους εναπομείνα της κλάδους. Εδώ να πω ότι η τακτική που ακολουθούσα, μάλλον λίγο έτσι από μόνος μου, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται στα τελευταία guidelines, λένε ότι δεν προτείνεται σε πρώτο χρόνο σκληροθεραπεία. Και ο λόγος είναι γιατί πολλοί κυρσοί τελικά μετά την πρώτη επέμβαση εξαφανίζονται και δεν υπήρχε κανένας λόγος επειδή τους βλέπεις να τους καταστρέψεις. Κάνεις σκληροθεραπεία τις περισσότερες φορές σε δεύτερο χρόνο σε αυτό που θα απομείνει και αν βέβαια ο ασθενής ενδιαφέρεται να συνεχίσει η θεραπεία του. Λοιπόν, τα αποτελέσματα θα περάσω λίγο γρήγορα. Να σας δείξω ένα δικό μου περιστατικό. Θα σας δείξει ένα πολύ ωραίο και κύριε Παπαχριστοδούλου συνέχεια. Δεν θα δείξω βέβαια την τέτοια, δείχνω το πριν και το μετά. Ένας ασθενής με αρκετά βαριά εικόνα, σε 5, ουσιαστικά με δυσχρωμίες. Αυτό είναι μια τυπική λιποδερματοσκλήρηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει η έντονη δυσχρωμία, η σκλήρυνση στην περισφυρική περιοχή και ακόμα και αυτή η δερματική παρουσία, έτσι, μικρών σκληρυντικών σχάρων και βλέπουμε ότι η άρση της φλεβικής πίεσης εδώ είμαστε νομίζω στο τρίμηνο σχεδόν και βλέπουμε πόσο πολύ καλύτερη εικόνα έχει κάνει. Θα πω βέβαια ότι όταν κανείς φτάσει σε αυτά τα σημεία μπορεί ποτέ να μην δει το πόδι να αποχρωματίζεται. Ο χρωματισμός αυτό συνήθως είναι προϊόντα του αίματος που εξαγγειώνονται στο διάμεσο χώρο και επομένως μπορεί να κάνουν μια μόνιμη έτσι, δυσχρωμία του δέρματος, ωστόσο όμως και η αίσθηση του βάρους και τα συμπτώματα υφέθηκαν αισθητά και ακόμα και αυτό εδώ που βλέπετε γιατί είχα ρωτήσει παραδέχτηκε ο ασθενής ότι ήταν ένα δικό του σφάλμα γιατί είχε κνισμό και κάπου το παράκανε και είχε δημιουργήσει έτσι αυτή η δερματική λύση. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε ούτε αυτό. Τώρα λοιπόν πάμε σκληροθεραπεία και κλείνω για να το κάνω πιο ολοκληρωμένο. Θα πω βέβαια ότι εδώ αρχίζουμε πλέον και πάμε εμείς. Φεύγουμε από την επεμβατική ακτινολογία και πάμε σε άλλα χωράφια. Γιατί όπως θα δείτε, αρχίζει πλέον να μην υπάρχει απαραίτητα και η απεικονιστική καθοδήγηση, την οποία θέλουμε να δικαιούμαστε για να πούμε ότι είμαστε επεμβατικοί ακτινολόγοι και κάνουμε πράξεις καθοδηγούμενοι από την εικόνα. Όμως δυστυχώς, πολλές φορές δεν μπορείς να το αποφύγεις, διότι αν αρχίσεις και να ασχολείσαι, παρότι στην αρχή έλεγα δεν θέλω, δεν θέλω, αλλά τελικώς υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που αναγκαστικά θα πρέπει να δεις και τις μικρότερες φλεβίτσες, όπου εκεί αντί για την φλεβεκτομή μπορεί κανείς να κάνει σκληροθεραπεία. Όπως βλέπετε, την τετραδικύλη την είπαμε πριν και στο Clary Vein,
Νομίζω ότι για μένα πολύ καλή ουσία είναι η πολυδοκανόλη. Δεν έχει τόσο έντονο άλγος όσο έχει τετραδικύλη. Έχει πολύ καλό κλινικό αποτέλεσμα. Και την προτείνω, τα άλλα δύο δεν χρησιμοποιήθηκαν και τόσο πολύ. Νομίζω οι δύο κυρίαρχοι είναι αυτοί. Ποιος μηχανισμός δράσης? Το φάρμακο κάνει σπασμό του αγγείου, καταστρέφει το ενδοθύλιο. Αυτό είναι το κύριο. Σχηματίζεται βέβαια θρόμβος, αλλά σημαντικό είναι να έχει καταστραφεί το ενδοθύλιο. Για τον πρώτο καιρό μπορεί να έχει συμπτωματολογία θρομβοφλεβίτιδας. Λογικό, έτσι, γιατί πρακτικά κάνουμε μια τεχνητή θρομβοφλεβίτιδα. Αυτός ο πίνακας είναι σημαντικός. Θα πρέπει κανείς το ποσό και τη συγκέντρωση του φαρμάκου να την έχει σε αυτό το επίπεδο. Διότι λιγότερο, ναι μεν, δεν θα καταλάβει τίποτα ασθενής, αλλά δεν θα πετύχει κανείς και τίποτα. Αν είναι πιο έντονο η παρουσία του φαρμάκου ή η συγκέντρωση του φαρμάκου σε μικρότερες φλέβες, τότε ουσιαστικά το άγγειο θα καταστραφεί μεν, αλλά θα υπάρχει και εξαγγείωση και μια πιο έντονη φλεγμονώδη αντίδραση. Βέβαια, μακροχρονίως και αυτό μπορεί να πετύχει. Απλά στην οξία φάση δεν είναι τόσο καλό και ασθενής μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Αυτά τα είπαμε. Για τη σκληροθεραπεία των μεγάλων κλάδων, με το ClariVein δηλαδή, είτε με τους καθετήρες. Όπως βλέπετε, όσο μεγαλώνει το αγγείο, τόσο τα αποτελέσματα γίνονται πιο λιγότερο καλά και φτάνουν στα μέτρια σε πολύ μεγάλα αγγεία. Θεωρώ δηλαδή ότι η σκληροθεραπεία για πολύ μεγάλους κλάδους, π.χ. για τα στελέχη της αυτών, το σαφηνοτιμίζω να την ελάσω, δεν την πολύ προτείνω. Έτσι. Ίσως με αυτόν τον καθετήρα, ξαναλέω, μπορεί να έχει μια τέτοια, εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο και στη σκληροθεραπεία. Θα έχετε ακούσει να λέγεται σκληροθεραπεία με αφρό. Τι είναι ο αφρός? Αυτά είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, δύο σύριγγες βιδωτές κατά προτίμηση, ένα three-way και το φάρμακό μας. Τι κάνει κανείς, πώς φτιάχνει τον αφρό? Αφού μπει μια συγκεκριμένη ποσότητα της κληρητικής ουσίας, εδώ είναι πολυδοκανόλη, εντάξει, στη δεύτερη σύριγγα μπαίνει σκέτος αέρας και η ανάμειξη, όπως θα δείτε, των δύο συστατικών, εκεί που είναι υγρό, καταλήγει να είναι ένας αφρός. Αυτός ο αφρός μπορεί να διατηρηθεί περίπου 1 με 1,5 λεπτό, επομένως πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι, δεν μένει μόνιμα, σιγά σιγά ξαναγίνεται υγρό, επομένως πρέπει σύντομα να καθετηριάσει κανείς το μικροαγγείο και δείτε τι ωραία, ξαναλέω, όχι και τόσο επεμβατική ακτινολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η θεραπεία πρέπει να κάνει, είδατε τι ωραία που εξαφανίστηκε το δίκτυο. Βέβαια και σε αυτά, σε μεγαλύτερους κλάδους, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Διότι μπορεί να γίνει σκληροθεραπεία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Αν έχουμε πιο μεγάλους κλάδους, όπως εδώ, και είναι λίγο πιο εντοβάθη, δεν φαίνονται τόσο καλά ή δεν ψηλαφούνται τόσο καλά, μπορεί κανείς όντως και εδώ να καθετηριάσει με υπέρηχο και στη συνέχεια όταν θα κάνει την έγχυση του φαρμάκου, αυτό που θα γίνει, όπως βλέπετε, είναι ο σπασμός και επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει πρακτικά μικροφυσαλίδες, συμπεριφέρεται σχεδόν σαν σκιαγραφικό υπερήχου και επομένως μας κάνει αυτή την κουρτίνα και το φραγμό αυτό που κάνουν και οι μικροφυσαλίδες του σκιαγραφικού. Έτσι. Αλλά αυτό που εμείς θα εκτιμήσουμε είναι ότι η φλέβα έκανε σπασμό, το φάρμακο μας έρχεται σε επαφή με το ενδοθύλιο και είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, αν θέλει να σου πω ακόμα παραπέρα, να κλέψουμε εμείς τη δουλειά του χειρουργού. Κανονικά, ίσως αν κανείς ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό, μπορεί να φτάσει και να κάνει μια μικρή φλεβεκτομή. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, δηλαδή μια μικρή τομή και με ένα χουκ να πιάσει κανείς φλεβίτσες και να τις κάνει εκτομή. Το είχα περισσότερο παλιά, γιατί ίσως να έχει περισσότερο αξία. Θεωρώ πως πλέον οι σκληροθεραπείες έχουν τεκμηριώσει τη θέση τους και επομένως μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα με τη σκληροθεραπεία χωρίς να μπει να του μπουν ιδέες, να αρχίσει να κάνει, ας πούμε έτσι, φλεβεκτομές και μικροκυρσεκτομές. Επομένως, κλείνω. Στην πρώτη μου διαφάνεια είχα
μια μεγάλη νίκη που έχει πετύχει το τμήμα και την ξέρετε όλοι που είμαστε πλέον κλινικοί, θα πρέπει σίγουρα να οργανωθούμε όμως περισσότερο ως προς αυτό το κομμάτι αν θέλουμε να μπούμε σε τέτοιου είδους θεραπείες. Διότι είναι λογικό οι ακτινολόγοι να μην μπορούν να εμπλακούν, ενώ θα έπρεπε, είναι πιο εξειδικευμένοι στη χρήση των υπερήχων. Έχουν πολύ καλύτερη εμπειρία σε εναγκιακές τεχνικές, το γνωρίζετε και στο δικό μας τμήμα νομίζω. Επομένως, αυτό που μας λείπει είναι αυτό. Πρέπει να συμμετέχει κανείς στη διαχείριση των ασθενών για να έρθει αυτός ο ασθενής. Είναι λογικό. Οι ασθενείς παραπέμπτονται σε άλλες ειδικότητες, δυστυχώς ακόμα και από εμάς. Το έχω πει και εγώ και το ζούμε. Ακόμα και συνάδελφοι ακτινολόγοι που μπορεί να γνωρίζουν, προτείνουν και παραπέμπουν τους ασθενείς επειδή αυτό γνωρίζουν. Σου λέει εξυλλεπτική ανεπάρκεια, θα πας στον αγκιοχειρουργό. Έχεις καροτίδα τώρα για να πάμε αλλού. Ομοίως, ξέρω εγώ. Ενώ γνωρίζουν ότι μπορεί να εμπλεκόμαστε. Επομένως, εδώ είναι νομίζω αυτό που είπαμε και από την αρχή. Θα πρέπει να το συζητάμε συνέχεια. Κλινική, πολύ ωραία. Κλίνες, ίσως σιγά σιγά. Εξωτερικά ιατρία. Να βλέπουμε ασθενείς, να τους προτείνουμε εμείς θεραπεία. Το τι θα κάνουν. Ιδιωτικό ιατρείο, τα είχε πει αυτά από πολύ παλιά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας, ότι για να μπορούμε να μείνουμε κλινική ειδικότητα, πρέπει ουσιαστικά να διατηρήσουμε την επαφή με τον ασθενή. Εντάξει, επομένως, σας κούρασα ήδη αρκετά. Ξέχασα να το πω, ότι η ενδαγκιακή θεραπεία, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι το gold standard και μεγάλη παράληψη που δεν το είπα στην ομιλία. Κάποιες από τις μελέτες αρχικά προσπαθούσαν να εμπεδώσουν την θέση της τεχνικής, προσπαθώντας να αποδείξουν την μη, το non-inferiority, την μη κατωτερότητα. Πέρασαν τα χρόνια και όχι μόνο αποδείχθηκε αυτό, αλλά πλέον είναι η τεχνική εκλογής και στα guidelines που σας έδειξα προτείνεται οι ενδαγκιακές τεχνικές over της χειρουργικής πλέον, για πολλούς λόγους. Καλύτερα αποτελέσματα, λιγότερες υποτροπές. Να θυμάστε, κυρίως ο θερμοκαυτηριασμός, τα μεγάλα φλεγμικά στελέχη, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να κάνουμε σκληροθεραπεία με αφρό στους κυρσούς, τη φλεβεκτομή ξεχάστε, και σε μικρότερους ακόμα κλάδους, έστω και που δεν είναι και τόσο επεμβατική τεχνολογία, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει και να μπορεί να κάνει σκληροθεραπεία και σε μικρότερους κλάδους. Το διαδερμικό λέιζερ, εντάξει, και αυτό θα μπορείς κανείς να ασχοληθεί ή να το παραπέμψει τέλος πάντων σε κάποιον που έχει το εργαλείο. Αν όλα πάνε λοιπόν καλά, νομίζω κανείς μπορεί να πετύχει τα τέλεια πόδια σε αυτή τη φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη αν καταχράστηκα λίγο τον χρόνο. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση. Η λεπτομερή μας είπε στην ανατομία, την κλινική αξιολόγηση, την απεικονιστική αξιολόγηση και πάρα πολύ αναλυτικά. Σχεδόν το χέρι μας πήρε στα βήματα που χρειάζονται για να κάνει κανείς τη θεραπευτική πράξη. Επομένως, ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση. Τα συμπεράσματα επίσης, πέρα από το ιατρικό μέρος για την ενίσχυση της τεχνολογίας, θα επισημαίνουν φυσικά τα προσυπογράφου. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συχνά. Είναι ένα συχνό πρόβλημα, το έχουν πολλοί άνθρωποι, ταλαιπωρούνται πολλοί άνθρωποι, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο σπανίως από ακτινολόγους. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θέλει να ρωτήσει, θέλει να σχολιάσει, θέλει να προσθέσει, είναι όλα καλοδεχούμενα. Ίσως θα μας βοηθήσει και όλα η ευκαιρία του να εμπεδώσουμε αυτά που ακούσαμε. Με την ευκαιρία περιστατικού, παρακαλώ λοιπόν την κυρία Στουλού να μας δείξει τα περιστατικά και να τα συζητήσουμε. Ωραία. Πρέπει να κάνω share εγώ. Όχι, το κάνατε εσείς, εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Αγγελική Παπαχριστοδούλου, είμαι ειδικευόμενη ακτινολογία στο ΑΧΕΠΑ και θα σας δείξω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά του τμήματός μας. Απλά υπενθυμίζω για να κατανοήσουμε αυτά που θα δούμε, ότι η φλέβα, η διατητρώσα του DOT βρίσκεται στο κατώτερο μυρό, του BOID ακριβώς κάτω από την άρθρωση του γόνατος και κατώτερα βρίσκονται οι φλέβες του κοκκέρι. Πρώτο περιστατικό, ασθενής ετών 65,
Ήρθε σε εμάς λόγω χρόνια συμφόρησης των γαστροκνημιών προς το βράδυ και ένα σχετικά πιο πρόσφατο αίσθημα καύσου στην αριστερή γαστροκνημία. Τα ευρήματα που θα δούμε τώρα στον υπέρηχο είναι η ανεπάρκεια των μείζων σαφηνών άμφων με σχηματισμό Κυρσόν. Αρχίζουν να ανεπαρκούν και οι φλέβες του κοκκιέ άμφο κυμπόιδ αριστερά και βλέπουμε και κατά τόπους κάποιες τρομβώσεις στην αριστερή γαστροκνημία, που ίσως εξηγούν και το πρόσφατο σύμπτωμα της ασθενούς. Βλέπουμε εδώ την ανεπάρκεια στο αριστερό κάτω άκρο. Βλέπουμε κατά τη Βαλσάλβα ότι η βαρβίδα παραμένει κλειστή και το αίμα κατευθύνεται προς την περιφέρεια. Βλέπουμε και τη φλέβα του κοκκιέ, η οποία απεικονίζεται διευρυσμένη με πορεία του αίματος προς το επιπολής δίκτυο. Αντίστοιχα ευρήματα και δεξιά, η ανεπάρκεια. Βλέπουμε εδώ πολύ καλά την φλέβα του Μπόιντ. Βλέπουμε πόσο μικρή είναι. Και αυτό δείχνει πόσο καλά πρέπει να γνωρίζουμε την ανατομία όταν εξετάζουμε, για να δούμε τι περιμένουμε, πού το περιμένουμε και να εξηγήσουμε ενδεχομένως τα ευρήματα και τα συμπτώματα των ασθενών. Στη Βασάλβα η Μπόιντ απεικονίζεται διευρυσμένη και η σύστοιχη κοκέ δείχνει πάρα πολύ καλά πως πριν από την, συγγνώμη, τη δοκιμασία πιέσεως, όχι Βασάλβα, πριν τη δοκιμασία πιέσεως έχει τη σωστή ροή προς το εντοβάθι δίκτυο, ενώ κατά την πίεση πάει προς το επιπολής. Φυσικά μετά από συγκεκριμένο χρόνο που είναι μισό δευτερόλεπτο. Δεύτερο περιστατικό, ασθενής ετών 48, αναφέρει άλγο στην έσω επιφάνεια και των δύο ποδιών. Τυχαίο έβριμα θα δούμε μια διπλή μοιραία φλέβα στο δεξί κάτω άκρο. Ανεπαρκούν και εδώ άμφο οι σαφηνομοιραίες συμβολής και σχηματίζονται κυρσί, ανεπαρκούν και οι κοκκέ. Επιπλέον θα δούμε τη λεγόμενη φλέβα Τζακομίνη, η οποία ουσιαστικά είναι μια προστάνω επέκταση της ελάσσονος σαφηνούς, όπως είδαμε και νωρίτερα στην ομιλία, και εκβάλλει στη μείζωνα σαφηνή, θα σας δείξω παρακάτω, και τυχαίο έβριμα μια διπλή μείζων σαφηνή στο αριστερό κάτω άκρο. Βλέπουμε εδώ την ανεπάρκεια κατά τη δοκιμασία Βαλσάλβα. Βλέπουμε τις δύο μείζωνες σαφηνού στο αριστερό κάτω άκρο. Ενδεχομένως αυτή να είναι μια επικουρική επιπολή σε πρόστια σαφηνής. Βλέπουμε εδώ τη φλέβα Τζακομίνη, την οποία ουσιαστικά την εντοπίζουμε όταν δεν δούμε την ελάσσονα σαφηνή να πηγαίνει στην ιγνιακή φλέβα. Ανεβαίνουμε στην οπίσθια επιφάνεια του μυρού, την ακολουθούμε και κάποια στιγμή θα δούμε να συναντιέται με τη μείζωνα σαφηνή. Άλλη μία ανεπάρκεια των κοκκέ, με πορεία προς το επιπολής δίκτυο. Αντίστοιχα και στο άλλο κάτω άκρο βλέπουμε την ανεπάρκεια στη Βασάλβα, βλέπουμε τις δύο μοιραίες φλέβες. Και βλέπουμε εδώ πολύ καλά τη φλέβα Τζακομίνη, βλέπουμε την ελάσσονα σαφηνή, ουσιαστικά το σκέλος που τη συνδέει με την σύστοιχη μείζωνα σαφηνή. Εδώ βλέπουμε και τους κυρσούς που αναφέραμε, επειδή είναι στατική εικόνα, ίσως και να δίνουν την εντύπωση ηχογενούς υλικού, αλλά είναι κλασικό pitfall, αργή ροή. Εκείνη την ώρα το βλέπουμε και αν έχουμε ενδεχομένως μια πορεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη μέθοδο του color doppler. Πολύ σημαντικό. Όταν βλέπουμε φλέβα Τζακομίνη, πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Πηγαίνουμε στη σαφηνομοιραία συμβολή. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά ανεπάρκειας που αναφέρονται βιβλιογραφικά. Οπότε το τσεκάρουμε πολύ καλά. Τρίτο περιστατικό, νέος ασθενής χρήσης ενδοφλεβείων ουσιών. Νοσηλεύεται λόγω άλογου στο αριστερό κάτω άκρο. Βλέπουμε κλινικά ερυθρότητα. Αναφέρει ότι το έχει πάθει και άλλες φορές στο παρελθόν. Παρότι βλέπουμε κυρσούς στη μείζωνα σαφηνή, βλέπουμε μια επαρκή σαφηνομοιραία συμβολή. Έχουμε και κάποια ευρήματα έτσι, χρονιότητας ή οξέως επεισοδίου επί χρονίου, γιατί βλέπουμε φλεβόληθους, οικογενές υλικό, αν επαρκούν και κάποιες γιατιτρώσεις και είναι θρομβωμένες. Εδώ βλέπουμε τη φλέβα του Μπόιντ. Στο B-mode δίνει την εντύπωση ότι είναι πλήρως θρομβωμένη. Χρησιμοποιούμε τον Doppler χωρίς δοκιμασία πιέσεως. Βλέπουμε μερική βατότητα του αυλού, βλέπουμε ότι παρότι δεν ασκούμε πίεση, ήδη το αίμα πάει προς το επιπολής δίκτυο και κατά τη δοκιμασία πιέσεως βλέπουμε ότι δεν έχει το δυναμικό να διαταθεί πάρα πολύ, που ίσως έτσι μας δίνει την πληροφορία ότι αυτή η φλέβα έχει πιο ρυκνά τυχώματα από παρόμοιες προσβολές στο παρελθόν. Αντίστοιχα και η κοκκέ, μερική βατότητα, βλέπουμε και κάποιους φλεβόληθους. Και οι μαλακοί ιστοί μας δίνουν την εντύπωση ότι
συνυπάρχει και οξύ επεισόδιο και βλέπουμε και την πορεία του αίματος προς το επιπολής δίκτυο. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά μια πιο σπάνια περίπτωση, στην οποία πιθανολογούμε ανεπάρκεια του εντοβάθη συστήματος, γιατί έχουμε δει όλα αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με επαρκή σαφηνομηρία συμβολή. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ανεπάρκεια σε βαλβίδων της μείζωνος σαφηνούς, αλλά ήθεστε στο τμήμα να τις ελέγχουμε, τις βαλβίδες. Τελευταίο περιστατικό, νέος άντρας με πολύ μεγάλους κυρσούς στην έσω επιφάνεια του κάτω άκρου. Θα υποβλήθηκε σε θερμοκαυτηριασμό με τη χρήση λέιζερ. Σε αυτόν, κατά την προεγχειρητική έτσι, χαρτογράφηση, διαπιστώθηκε παράλληλη ανεπάρκεια και της μείζωνος σαφηνούς, αλλά και ενός πρόσθιου περισπόμενου κλάδου. Βλέπουμε εδώ πόσο συμφορημένη είναι η κυρσή. Και ουσιαστικά εδώ τονίζεται και η σημασία της καλής προεγχειρητικής χαρτογράφησης, γιατί αν καυτηριάσουμε έναν από τους δύο κλάδους, οι κυρσοί θα υποτροπιάσουν και θα υποβάλουμε άδικα τον ασθενή στην παρέμβαση. Βλέπουμε εδώ στον ένα μήνα θεαματική μείωση του μεγέθους του κυρσών, αναμενόμενη μια μεταχειρητική πετέχεια. Στους 6 μήνες πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, έχουν παραμείνει κάποιοι μικροί κυρσοί στην κνήμη. Ο ασθενής αποφάσισε να μην προχωρήσει σε σκληροθεραπεία, παρότι το προτείναμε, γιατί το αποτέλεσμα είχε παραμείνει μόνο αισθητικό και τον είχαμε ανακουφίσει από τα συμπτώματά του. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Ματατζή που παρά τις συνθήκες με βοήθησε. Ήταν πολύ καλή παρουσίαση, καλά παραδείγματα και ωραίες εικόνες. Επομένως, ευχαριστούμε. Βοήθησαν πάρα πολύ στο να επιδώσουμε αυτά που ακούσαμε. Άρα, τώρα έχουμε μια πιο συμπληρωμένη εικόνα, μια πλήρη εικόνα και πλήρη γνώση, αρκετά πιστεύω, για τον χρόνο που μας διατέθηκε. Αν υπάρχουν λοιπόν ερωτήσεις ή σχόλια ή παρατηρήσεις στους συναδέλφους, είναι μια καλή στιγμή να τις απευθύνω στον κύριο Ματατζή. Αν αντιλαμβάνομαι, ήταν όλο πολύ σαφή. Γιατί ήταν όλο πολύ σαφή, ήταν και πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Δεν άφησε κενά. Καλό είναι που έγινε και καλό είναι να διαρροθεί τα μηνύματα που υπόθηκαν. Επομένω, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κύριε Ματατζή. Αυτό που. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και τώρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρά ίσως την καλή μας θέληση και ακόμα και αν έχουμε κάποιον ασθενή που θα μπορούσε να ενδιαφέρεται να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, συνεχίζουμε να έχουμε τεχνικά ζητήματα για το πώς θα την κάνουμε. Και το κυρίαρχο είναι το πού θα τον συλλέψουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά θα είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή το πού θα νοσηλευτεί ασθενής. Η λύση θα μπορούσε να είναι να γίνει στο έδαφος, ας πούμε, μιας παραπομπής υπερηχογραφικού ελέγχου. Όχι απαραίτητα πολύ σωστά. Θεωρώ πως αυτές οι επεμβάσεις, όπως βλέπετε, είναι μίνι επεμβάσεις. Θα πρέπει ο ασθενής, παρότι είναι one day, κάπου να βρίσκεται νοσηλευόμενος. Και βλέπετε ότι τελικώς σε πολλά πράγματα κολλάμε σε αυτό το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι απλό, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να νοσηλέψουμε κάπου τον ασθενή. Δυστυχώς οι συνεργασίες δεν είναι πάντα αυτές που θα έπρεπε, εφόσον εμείς δεν διαθέτουμε κλίνες επί του παρόντος και ελπίζω στο μέλλον, εγώ τουλάχιστον εύχομαι να έχουμε, επομένως να μην έχουμε την ανάγκη να παρακαλάμε. Και επομένως, με αυτόν τον τρόπο, πέραν των ασθενών οι οποίοι μπορεί να μην βρίσκουν, ας πούμε, λύση, είναι κυρίως και για τους συναδέλφους που παρακολουθήσαν την ομιλία, που θα είχαν μια καλή ευκαιρία να δουν μια επέμβαση που τώρα δυσκολευόμαστε να την κάνουμε για άλλους λόγους και όχι ιατρικούς. Κατά το σχόλιο σας και θα το συμπληρώσω, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ο κ. Κουρακίδης θέλει να παρέμβει και με χαρά θα τον ακούσουμε. Κύριε Κουρακίδη, είμαστε στη διάθεσή σας. Κάνετε, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαστε που είσαστε κοντά μας και που μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά. Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που έρχονται από η ΘΥΤΑ. Αύριο θα έρθω και εγώ ούτως ή άλλως. Γιατί να νοσηλεύονται? Αυτές είναι οι επεμβάσεις. Εγώ όλες αυτές τις κάνω. Είναι τα καλύτερες επεμβάσεις αυτές οι φλέβες. Τους ασθενείς αυτούς
τους βάζω και τους βγάζω και δεν, εμείς στην Αγγλία αυτά το κάναμε high street. Δηλαδή δεν μπαίναν καν στη διαδικασία της νοσηλείας. Η φλέβα αυτή έτσι όπως είναι, δηλαδή αυτά τα περιστατικά, γιατί να μπουν στη διαδικασία. Είναι το, δηλαδή, σίγουρα πρέπει να, τα υλικά κάπως να τα χρεώνουμε σε μια νοσηλεία ημέρας, αλλά δεν χρειάζεται ποτέ να νοσηλευτούν αυτοί. Δηλαδή εγώ δεν έχω ποτέ συναντήσει περιστατικό τέτοιο που να νοσηλευτεί. Μίλτο, δεν διαφωνώ καθόλου. Η νοσηλεία ήταν στα χαρτιά. Αν δεν ήμουν σαφής. Ενώ ότι κάπου πρέπει να μπουν την ώρα που γίνεται η επέμβαση. Το είπα, είναι ίδια. Εννοείται ότι θα φύγει. Yeah. Αλλά για εκείνο το δίωρο, το θέτω ως ερώτημα. Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Δηλαδή, να την κάνει κανείς με ένα παραπεμπτικό για τρίπλεξ. Όχι. Εγώ τους κάνω... Τους κάνω καθαρά δικό μου ριφέρα. Καταρχάς δεν το πολυλέω που τα κάνω αυτά, διότι δεν θα προλαβαίνω. Δηλαδή το κάνουμε σε αυτό το γνωστό. Ισχύει και ισχύει το ίδιο κι εγώ, έτσι. Δεν... Είναι κάτι το οποίο αυγατίζει αν κατευθείαν. Το μάθουν, δεν θα προλαβαίνεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Αφενός αφετέρου, εγώ τους βάζω τις κάλτσες, τους κρατώ τις κάλτσες όχι τρεις εβδομάδες, άμφω στα πόδια κατευθείαν, αλλά 7 μέρες να μην τις βγάλουν καθόλου. 7, ναι, εντάξει, το είπα, μία εβδομάδα προτείνεται στα guidelines, ισχύει, ναι. Από εκεί και πέρα. Χωρίς συμπαρνές και τέτοια και φεύγουν κατευθείαν, περπατάνε, φύγανε. Δηλαδή ούτε 2 δεν τους κρατάω, τίποτα. Και δεν είχαν ποτέ πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή νομίζω ότι είναι μια επέμβαση που άμα κάποιος θέλει να κάνει εξωτερικό ιατρείο, επεμβατική ή οτιδήποτε, είναι το καλύτερο. Ναι, εγώ απέφυγα να το πω αυτό. Χαίρομαι που το λες εσύ, Μίλτο. Είπα να μην έτσι ιντριγκάρω πολύ. αλλά συμφωνώ απόλυτα και ότι δεν υπάρχει κανένας από τους λόγους να μην το ασθενείς το βράδυ. Απλά, όμως γραφειοκρατικά, θα πρέπει την ώρα που θα γίνεται επέμβαση να ανήκουν κάπου για τους χι λόγους καταρχάς και νομικά, δεν μπορεί να είναι στον αέρα, να είναι εντελώς outpatient, να χρεωθούν τα υλικά, να είναι κάπου ώστε αν συμβεί μία στο εκατομμύριο οτιδήποτε... Εισαγωγή θέλουμε και εισαγωγή με και... Ακριβώς, μια εισαγωγή η οποία θα γίνει εξιτήριο με το τέλος επέμβασης, δεν διαφωνεί κανένας. Έτσι. Ωραία. Ας παρέμβω λίγο, η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη και πολύ σωστά το θέτεται και δυο, γιατί αυτό διεξηγεί στον κλινικό ρόλο της ακτινολογίας. Αλλά σου διαφορά εμάς, τουλάχιστον, εμείς είμαστε ήδη κλινική ακτινολογίας, έχουμε το νομικό πλαίσιο και έχουμε όλα τα δικαιώματα μιας κλινικής. Όλα τα δικαιώματα μιας κλινικής. Τώρα αυτό, για να πάρει τις επιμέρους αποχρώσεις στην καθημέρα πράξη, θέλει την προσπάθειά του. Αλλά αυτό είναι η δουλειά εσάς των νεότερων του πράξη. Τώρα είμαστε κλινικοί, έχουμε ισότιμα δικαιώματα με οποιαδήποτε άλλη κλινική, νομικά, ηθικά, ιατρικά. Και αφού το πετύχαμε αυτό, και αφού είναι και εύκολο, μην νομίζω ότι είναι εύκολο, όσοι το ακούτε και νομίζετε ότι είναι εύκολο, σα βεβαιώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Η αιχνολογία πριν λίγα χρόνια ήταν η φωτογράφη των υπογείων. Τώρα είμαστε μια κλινική. Ελπίζω και άλλες και άλλα κλινολογικά τμήματα να μεταφραστούν σε κλινική. Το νομικό πλαίσιο που υπάρχει είναι το ίδιο ακριβώς με το νομικό πλαίσιο οποιασδήποτε κλινική. Τα επιμέρους, το να μπει κανείς στο μεγάλο κόπο μέσα σε ένα γραφειοκρατικό και σύνθετο σύστημα να προχωρήσει στα επιμέρους, ναι, θέλει πολύ δρότα, αλλά αυτό είναι για τους επόμενους και είναι και μπορεί να γίνει αν γίνει αντιληπτή η δυνατότητα που έχει η τεχνολογία. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ, τα μαθήματα, είναι ακριβώς αυτό. Οι νεότεροι να καταλάβουν πόσο δυνατή είναι η τεχνολογία, ποιες είναι οι τεράστιες προοπτικές της και πάνω σε αυτό θα βοηθήσουν. Προφανώς όλα αυτά έχουν κόπο, μην περιμένετε να έρθουν από τον ουρανό. Σε ό,τι αφορά πάνω σε εμάς, μεγάλη, αυτά υπάρχουν. Μπορούμε να ζητήσουμε, και να πράξουμε να έχουμε εξωτερικά ιατρία ανά πάσα στιγμή. Κάντε. Do it. Εντάξει. Γιατί είμαστε κοινοί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την Μετατζή. Ήταν πολύ καλό το μάθημα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση του κ. Μπορτίδη, για την παρουσία όλων μας. Και καλή σας συνέχεια. Καλό πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κούρασε η διάρκεια και να τα βρήκατε ενδιαφέροντα. Μια χαρά.